Κύριε Υπουργέ, ενώ εσείς ασχολείστε με την προσέλκυση μεγάλων παραγωγών από το Hollywood, ασχολείστε με την ελληνική διαστημική υπηρεσία, υπογράφετε μνημόνια συνεργασίας για ίδρυση σχολών και μνημόνια συνεργασίας με υπουργούς της κυβερνήσεώς σας για έργα τα οποία εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει από πού θα χρηματοδοτηθούν, εδώ στην ωραία Ελλάδα. Συγκρούεται η πραγματικότητα με το καινούριο προεκλογικό σας αφήγημα περί καθαρής εξόδου και επιστροφής στην κανονικότητα. Διότι δεν υπάρχει τίποτα κανονικό όταν το 2018 οι πολίτες στείνονται στις ουρές της ΔΕΗ για να κάνουν τι? Να βρουν άκρη με τους λογαριασμούς τους, τους οποίους έχουν εξοφλήσει στα ΕΛΤΑ, που είναι στην αρμοδιότητά σας και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ και το συζητάμε μαζί σήμερα. Πληρώνουν λοιπόν οι συνεπείς πολίτες τους λογαριασμούς τους στα ΕΛΤΑ και τα ΕΛΤΑ δεν αποδίδουν τα χρήματα στη ΔΕΗ. Αποτέλεσμα, κινδυνεύουν να χάσουν την έκπτωση συνέπειας του 15% και πρέπει να πάνε στη ΔΕΗ γιατί εμφανίζονται οι οφειλές στον επόμενο λογαριασμό ως ανεξόφλητες. Και επειδή, κύριε Υπουργέ, όταν συγκρούεται η πραγματικότητα με τα αφηγήματά σας, συνήθως μας λέτε ότι κατασκευάζουμε fake news. Ελπίζω ότι δεν θα μου πείτε ότι δεν συμβαίνει αυτό, διότι έχω εδώ το δελτίο τύπου που έβγαλε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, που εξηγεί ότι αυτό είναι ένα πάγιο πρόβλημα τον τελευταίο χρόνο, το οποίο έχει γίνει πολύ χειρότερο το τελευταίο διάστημα. Και επ' αφορμή αυτού, το πρώτο κομμάτι της ερώτησης είναι πόσο μεγάλο είναι το άνοιγμα αυτό των ανεξόφλητων οφειλών. Πόσα χρήματα παρακρατάει δηλαδή, παρακρατούν τα ΕΛΤΑ από αυτά που πληρώνουν οι καταναλωτές για να πάνε στη ΔΕΗ για να πληρωθούν οι λογαριασμοί ρεύματός τους και τι τα κάνει αυτά τα χρήματα, για να το ρωτήσω απλά. 30 δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε. Επίσης έχω εδώ μία επιστολή από 4 Μαΐου 2018 ο συνήγορος του καταναλωτή που ζητάει εξηγήσεις και από τη ΔΕΗ και από τα ΕΛΤΑ. Επίσης, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει στείλει επιστολή όχι μόνο στη ΔΕΗ, αλλά σε άλλους παρόχους ρεύματος, ζητώντας να υπάρξει πληροφόρηση για το θέμα. Άρα πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται και με τους υπόλοιπους παρόχους ρεύματος. Και επίσης, ενημερώνομαι ότι υπάρχει εισαγγελική έρευνα που έχει διαταχθεί από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τις ευθύνες τόσο των ΕΛΤΑ, όσο και της ΔΕΗ, για να διερευνηθεί αν η εταιρεία προχώρησε στις προσήκουσες ενέργειες τόσο για να αποτρέψει αυτή τη συσσόρευση χρέους, όσο και για να διεκδικήσει τα οφειλούμενα ποσά. Ξεκινώ λοιπόν με αυτή την ερώτηση. Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Υπουργέ, πόσο μεγάλο είναι το άνοιγμα και ποιες είναι οι δικές σας ενέργειες σε αυτή την κατεύθυνση? Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχει τον λόγο για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Σημαγωγούλη, κοιτάξτε, η πραγματικότητα πάρα πολλές φορές είναι επίμονη και προσγειώνει τους πάντες. Και όπως έχετε τα τελευταία 24 ώρα προσγειωθεί στην πραγματικότητα σε σχέση με τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, διότι ακούσαμε ότι ο αρχηγός σας δεν θα είναι απόλυτος στη λύση η οποία προκρίνεται για το όνομα και μία μετακίνηση, σας μιλάω ειλικρινώς, θα τη χαιρετήσουμε, μετακίνηση προς τις πάγιες θέσεις της ελληνικής πλευράς, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί τα τελευταία χρόνια. Έτσι θα προσγειωθείτε και με το ζήτημα της ολοκλήρωσης του προγράμματος και της καθαρής εξόδου. Άρα νομίζω θα αφήσουμε τον πανταμάτορα χρόνο να σας φέρει να προσγειωθείτε στην πραγματικότητα και να ασκείτε και την κριτική σας με βάση αυτά που πραγματικά συμβαίνουν. Καλούμαστε τώρα, σήμερα, να συζητήσουμε για ένα ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει επιληθεί. Και έχει επιληθεί διότι ακριβώς επικοινώνησαν οι δύο εταιρείες και το ηλεκτρονικό αρχείο με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τους λογαριασμούς τους είναι στα χέρια της ΔΕΗ. Τα ΕΛΤΑ έχουν παραλάβει 22,5 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή που μιλάμε από την καθολική υπηρεσία. Τις επόμενες μέρες θα παραλάβουν άλλα 22,5, σύνολο 45 τα οποία ήδη έχουν νομοθετηθεί. Εισπράξαν επίσης τα ΕΛΤΑ 40 εκατομμύρια από οφειλές από άλλους φορείς του δημοσίου. Ήταν οφειλές οι οποίες είχαν συσσωρευτεί και δυστυχώς δεν υπήρχε μέρημνα αυτές οι οφειλές να καλυφθούν και τις επόμενες μέρες θα εισπράξουν άλλα 20. Μιλάμε για ένα σύνολο 100 εκατομμυρίων, τα οποία είμαι βέβαιος ότι
θα διευκολύνουν ούτως ώστε να μειωθεί πάρα πάρα πολύ το άνοιγμα των ΑΛΤΑ προς τη ΔΕΗ. Βεβαίως, βεβαιότατα, και εδώ πέρα θα είμαι απολύτως καθαρός, θα έπρεπε οι διοικήσεις πάρα πολύ γρήγορα να επιδείξουν αντανακλαστικά, ούτως ώστε κανένας πολίτης να μην ταλαιπωρηθεί για καμία απολύτως μέρα. Το πρόβλημα των ΕΛΤΑ είναι ένα πρόβλημα το οποίο προέκυψε από το συνδυασμό των τεχνολογικών εξελίξεων και την μεθοδευμένη εγκατάλειψή τους από την μεριά της κυβερνητικής πολιτικής. Τα ΕΛΤΑ ήταν προσανατολισμένα στην επιστολή. Η επιστολή, καθώς την περασμένη 15ετία διαχέονταν η τεχνολογία του ηλεκτρονικού ταχυδραμείου μέσα στην κοινωνία και μέσα στην οικονομία, έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ δευτερεύουσα ως δραστηριότητα. Πάρα πολύ λίγοι πολίτες, πάρα πολύ λίγες επιχειρήσεις επιλέγουν τη μέθοδο της επιστολής για να επικοινωνούν, και βεβαίως τη στιγμή που άλλα ταχυδρομεία διεθνώς είχαν την πρόνοια να προσανατολιστούν τεχνολογικά για να παρακολουθήσουν αυτές τις εξελίξεις, με επιλογή τα ΕΛΤΑ δεν το έκαναν. Ο τζίρος τους από το 2008 κοντά στα 450 εκατομμύρια έφτασε το 2016 να είναι κάτω από 200. Μιλάμε για μείωση πάνω από 50%. Επίσης, επιτρέψτε μου λίγο, κύριε Πρόεδρε, δεν είχε καν σχεδιαστεί ο μηχανισμός αποζημίωσης για την καθολική υπηρεσία. 2013 απελευθερώνεται η αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Αυτά έχουν ήδη νομοθετηθεί. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, μόνο η εκταμείευση μένει για την αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας για τα έτη 2013, 2014, 2015, και βεβαίως έχει θεσμοθετηθεί και το Ταμείο Αντιστάθμισης για να καλύπτονται οι υποχρεώσεις πλέον προς τα ΕΛΤΑ, τα οποία είναι πάροχος καθολικής υπηρεσίας. Με τα ΕΛΤΑ έχουμε υπογράψει και τη σύμβαση, τη σχετική ΕΛΤΑ και Δημοσίου για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας. Θέλω επίσης να θυμίσω ότι το 2014 το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απέρριψε αίτημα του τότε αρμόδιου Υπουργείου Υποδομών και Δικτύων για αποζημίωση του κόστους καθολικής υπηρεσίας, διότι δεν υπήρχε ψηφισμένο το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο. Θα επανέλθω στην δευτερολογία μου για τα υπόλοιπα, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο, κύριε Σιμακοπούλου, και πάλι. Κύριε Υπουργέ, ξεκινάω με το ποια είναι η πραγματικότητα, γιατί κάνατε μία αναφορά προφανώς σε αυτά τα οποία είπε ο Σλοβάκος Ευρωβουλευτής, ο Έντουαρ Κούκαν, για τις δηλώσεις του Προέδρου μας, του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν απολύτως σαφής και ξεκάθαρος στο ΕΛΚ. Το ότι εσείς θέλετε να απομονώσετε μία φράση που κάποιος άλλος απομόνωσε και να του προσάψετε μία διαφορετική μεταστροφή, το λες και αστείο από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καθιερώσει και να λέτε για Τζέκιλ και Χάιντ, γιατί το διάβασα και αυτό στην ανακοίνωσή σας. Επειδή λοιπόν οι υπάγειες θέσεις της Νέας Δημοκρατίας εξεφράστησαν για άλλη μία φορά στο ΕΛΚ, εντελώς ξεκάθαρα, είναι πραγματικά αστείο να λέτε εσείς που καθιερώθηκε διεθνώς λόγω της γενικότερης πολιτικής σας συμπεριφορά ο όρος «κολοτούμπα» σε όλη την Ευρώπη, να λέτε για τον κύριο Μητσοτάκη ότι δείχνει συμπεριφορά Τζέκιλ και Χάιντ. Αν δεν θέλετε να καταλάβετε την καθαρή θέση της Νέας Δημοκρατίας για το σκοπιανό ζήτημα, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα και δεν έχει τίποτα να κάνει με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν ξέρουμε ποια είναι η πρόταση πάνω στο τραπέζι, γιατί προχωράτε με μυστική διπλωματία, και η πραγματικότητα είναι επίσης ότι δεν έχετε την πολιτική νομιμοποίηση, γιατί δεν έχετε τη στήριξη του κυβερνητικού σας εταίρου στο ζήτημα αυτό. Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα της σημερινής συζητήσεως. Αν κατάλαβα καλά, κύριε Υπουργέ, 22,5 εκατομμύρια ευρώ που έχω την απόφαση στη διάρκεια αυτή, έχετε ζητήσει τα άλλα 22,5, για μένα δεν είναι ξεκάθαρο ότι έχει εγκριθεί αυτό, αλλά δέχομαι ότι βρίσκεται σε διαδικασία εγκρίσεως, 22,5 και 22,5, και έχουμε και άλλα 40. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα αυτής της ταλαιπωρίας έπρεπε να φτάσει το πρόβλημα να έχει μέγεθος γύρω στα 80 εκατομμύρια ευρώ για να ασχοληθείτε με το θέμα αυτό? 85 εκατομμύρια έπρεπε να φτάσει να είναι το άνοιγμα. Τόσο είναι λοιπόν το άνοιγμα των λογαριασμών. Γιατί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο για να επιληφθείτε? Κατηγορείτε τις διοικήσεις ότι αυτές φταίνε? Τα χρήματα, τα χρώστα για το Υπουργείο. Και μπορούμε να κάνουμε μία συζήτηση, αν θέλετε, διεξοδική για την κατάσταση των ΕΛΤΑ
Και θα καταθέσω ερώτηση για να το κάνουμε αυτό. Αλλά επειδή κάνατε μία σύντομη αναφορά στην καθολική υπηρεσία, ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, γιατί το έχουμε συζητήσει και στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ότι για την καθολική υπηρεσία είχε βρεθεί λύση από την προηγούμενη κυβέρνηση, είχε εγκριθεί και ο κύριος Σπίρτζης, ο προκάτοχός σας, ήταν αυτός ο οποίος με επιστολή του, την οποία έχω καταθέσει και στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αποφάσισε στις 12 Δεκάτου του 2016 να αποσύρει το αίτημα της ελληνικής κυβερνήσεως, όχι για το ποσό των 15 εκατομμυρίων, αλλά και για τον τρόπο επιμερισμού που είχε συμφωνηθεί. Το ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, επειδή εσείς τη ρίξατε ουσιαστικά, δεν πρόλαβε να φέρει την τροπολογία, δεν σημαίνει ότι το θέμα δεν είχε λυθεί. Το θέμα λοιπόν ο κύριος Σπίρτζης αποφάσισε να μην το λύσει και ήρθατε εσείς όταν έχει φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο και υπάρχουν συσσωρευμένες οφειλές και ο κόσμος ταλαιπωρείται στις ουρές, να φέρετε την τροπολογία για τα 15 εκατομμύρια και τώρα παραμονή απάντησης τις ερωτήσεώς μου στη Βουλή, μας λέτε ότι έχετε εξασφαλίσει και την εκταμείευση των χρημάτων και ότι έρχονται και άλλα 40 εκατομμύρια από κάπου αλλού. Είπατε ότι αυτά έχουν καταβληθεί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δέχομαι την απάντησή σας, αλλά θα ήθελα να ξέρω, υπάρχουν ενέργειες για το μέλλον? Υπάρχει κάτι το οποίο θα μας εξασφαλίσει ότι ο κόσμος δεν θα ξαναβρίσκεται, γιατί ό,τι και να συζητάμε εμείς, όσο και να συγκρούμαστε εδώ μέσα, αυτός που κάθεται στην ουρά θέλει να έχει μία απάντηση για το τι θα γίνει όταν θα πάει να ξαναπληρώσει το λογαριασμό του στον ΕΛΤΑ. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Πάκη, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Σημαγωγούλου, νομίζω ότι δεν με παρακολουθήσατε. Σας είπα ότι το 2014 είχαμε απόρριψη του αιτήματος του Υπουργείου Υποδομών να καταβάλει χρήματα για την καθολική υπηρεσία. Και η απόρριψη έγινε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κανένα πρόβλημα δεν είχατε λύσει. Γιατί απερίφθη? Διότι δεν υπήρχε το σαφές νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ήταν η αναγκαία συνθήκη για να μπορέσει να γίνει καταβολή της αποζημίωσης της καθολικής υπηρεσίας. Αυτό αυτή τη στιγμή γίνεται. Επαναλαμβάνω, 45 εκατομμύρια θα λάβει για την καθολική υπηρεσία. Έχουν ήδη εξοφληθεί 40 εκατομμύρια από οφειλές άλλων φορέων του δημοσίου που εξυπηρετούνταν από τα ΕΛΤΑ, πάμε στα 85 και θα λάβει και άλλα 20. Υπάρχουν και μικρότερες οφειλές, οι οποίες εντάξει, δεν συγκροτούν, πρέπει και τα ΕΛΤΑ να προσπαθήσουν να μικρύνει το άνοιγμα όσο γίνεται και η ΔΕΗ βεβαίως να λαμβάνει τα μέτρα τους ώστε κανένας πολίτης να μην ταλαιπωρείται για καμία μέρα. Αυτό πρέπει να γίνεται. Και νομίζω ότι ήμουν πάρα πολύ καθαρός. Τώρα, τι πρέπει να γίνει από εδώ και μπρος βεβαίως? Κοιτάξτε, τα ΕΛΤΑ όταν έγινε η κυβερνητική αλλαγή και επειδή εσείς δεν μπορούσατε να πείσετε κανένα κόμμα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να συνεχίσει ο βίος της πιο αποτυχημένης κυβέρνησης, της κυβέρνησης Σαμαρά, όταν έγινε η κυβερνητική αλλαγή, τα ΕΛΤΑ είχαν περίπου 200 καταστήματα τα οποία ήταν με χειρόγραφο τρόπο. Και τώρα αυτό έχει ολοκληρωθεί. Τα ΕΛΤΑ βεβαίως πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους και για να διευρύνουν την επιρροή τους στο ΔΕΜΑ, το οποίο είναι το μέλλον της ταχυδρομικής υπηρεσίας, απολύτως, και να προχωρήσουν με ταχύς ρυθμούς στην ανασυγκρότησή τους, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτής της νέας εποχής. Έχουν γίνει βήματα και για τον τεχνολογικό εξοπλισμό και γίνεται πολύ σοβαρή προσπάθεια να κλείσουν πληγές οι οποίες είχαν διαμορφωθεί. Σας θυμίζω ότι το μεταχειρικό κεφάλαιο των ΕΛΤΑ στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο ήταν περίπου 220 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο χάθηκε αυτό όταν έσπασε η τράπεζα σε καλή και κακή. Και βεβαίως είχαμε και την εγκατάλειψη έργων του ΕΣΠΑ, τα οποία είχαν κατοχυρωθεί για τα ΕΛΤΑ και δεν προχώρησαν. Και εδώ νομίζω ότι, επειδή πρέπει να την βαθαίνουμε και λίγο τη συζήτησή μας επ' αφορμή του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έχει αποδειχθεί ότι χρειάζεται, είναι απαραίτητο να υπάρχει μια πάρα πολύ ισχυρή δημόσια παρέμβαση, ιδιαίτερα σε τομείς που αφορούν τη συντήρηση και την ομαλή λειτουργία μεγάλων δικτύων. Και αυτό είναι, νομίζω, ένα συμπέρασμα απολύτως συμπαγές και αυτονόητο πλέον, με βάση την σύγχρονη και εμπειρία, μάλλον, και των τελευταίων ετών. Άρα, νομίζω ότι και ο διάλογος μπορεί ο μεταξύ μας να γίνει πολύ πιο δημιουργικός
και βεβαίως να είμαστε όλοι ενημερωμένοι όταν ερχόμαστε για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, για να μπορούμε να τον κάνουμε και αυτόν πιο παραγωγικό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.